Μία Πέμπτη είμαστε εδώ πέρα, ο Νίκος και ο Σπύρος. Θα μιλήσουμε και σήμερα για όμοια θέματα και για την αρχαία Ελλάδα και για την τρέχουσα καθημερινότητα. Νίκο, θα επανεξετάσουμε το θέμα της πολιτείας στην αρχαία Ελλάδα. Να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε στο δημοκρατικό πολίτευμα. Φέρε μου τα χαρτιά, ρε άνθρωπο, μίλα. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Το λύνουμε σύντομα. Λοιπόν, Νίκο, λοιπόν, πες μας τι ακριβώς θα μιλήσουμε, γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτά περίπου που μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά. Καταρχήν, σας καλωσορίζουμε στον καρανό ουρανό μας. Όπως σας είπε και ο Σπύρος, κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία τα λύσαμε. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην αρχαία Ελλάδα και στην Δημοκρατία, συγκρίνοντας πάντα το χθες με το σήμερα. Λοιπόν, Σπύρο. Και τι χθες και τι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες. Καλά, ομοιότητες δεν υπάρχουν, αλλά λέμε. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, στη σύγκριση που είχαμε κάνει, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε εύρος, για να βλάβουμε μια εικόνα του τι πραγματικά ήταν η δημοκρατία και το τι παραμύθι είναι σήμερα, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υπενθυμίζουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία κινούνταν η αρχαία ελληνική... Καταρχήν να ορίσουμε πρώτα τι ήταν τότε ο πολίτης και τι είναι ουσιαστικά σήμερα. Ναι, για λίγη. Τι χαρακτήριζε τότε τον πολίτη. Πρώτα απ' όλα μπορούσε διακληρώσεως ή διαψηφοφορίας να μπει σε οποιαδήποτε θέση στην Αθήνα, σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας. Οπότε μπορούσε να μετέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία άμεσα. Δεν υπήρχε αυτό το ψευδοέμεσο, το σημερινό. Σήμερα ζούμε αυταπάτες. Μας λένε ότι έχουμε έμεση δημοκρατία, ότι διαιρετών αντιπροσώπων μπορούμε να εκφράζουμε τη θέλησή μας ως λαός, ως σύνολο. Στην ουσία όμως δεν συμβαίνει αυτό. Και γιατί όμως δεν συμβαίνει αυτό. Διότι ουσιαστικά αυτό που έχει δημιουργηθεί σήμερα είναι ένα πελατολόγιο. Εάν πραγματικά η έκφραση του ελληνικού λαού είναι το να γίνει μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και να τεμπελιάζει, τότε πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν το θέλω του ελληνικού λαού είναι κάτι άλλο, τότε έχουμε πρόβλημα. Διότι αυτό το θέλω, οι ανάγκες του ελληνικού λαού δεν καλύπτονται σήμερα. Καλύπτονται οι ανάγκες, υπερκαλύπτονται μάλλον οι ανάγκες κάποιας μικρής ομάδος, η οποία... κακώς έχει επιβληθεί. Μας έχει ολίγης κάτι στο σβέρκο. Και δυστυχώς πρέπει να απαλλαχθούμε από αυτήν. Ναι. Διότι ή τους τρώνε ή μας τρώνε. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αυτό, ναι, αυτό είναι μια η κακή έκφανση της δημοκρατίας που ξεφεύγει από το όριο του δεν είναι μέτρου. Δημοκρατία. Η έμεση δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Συμφωνούμε σε αυτό σαφώς. Δημοκρατία σήμερα έχουμε δηλαδή τώρα μία μέρα κάθε 1500, και αυτό λέγεται να ονομάζει δημοκρατία. Γιατί μία μέρα ψηφίζουμε και 1500, δηλαδή 4 χρόνια, δεν έχουμε καμία επαφή με τα κοινά. Είναι δυνατόν μέσα σε μία μέρα ο άλλος να αποφασίσει για το σύνολο των 4 ετών? Είναι και κάτι άλλο. Είναι ότι δεν υπάρχουν καινούρια πρόσωπα μέσα στην πολιτική σκηνή. Επίτηδες δεν βάζουν καινούρια πολιτικά πρόσωπα και οπότε και νέες προτάσεις. Αναγκάζουν τον κόσμο να μπαίνει στην παγίδα του ποιον άλλο να ψηφίσω, δυστυχώς μόνο αυτούς έχουμε.
Πράγμα που οδήγησε στην καταστροφή τελικά. Mm-hmm. Διότι μας στάσανε στο σημείο που μας στάσανε. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι μία φορά κάθε 4 χρόνια αποφασίζουμε. Είναι ότι δεν μας έχουν κάποια εναλλακτική πρόταση. Σαν να μας λένε εμάς θα ψηφίσετε, θέλετε, δεν θέλετε. Mm-hmm. Έναν από εμάς που είμαστε τα ίδια σκατά όλοι. Οπότε αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μία και καλυμμένη δικτατορία. Αυτό ακριβώς είχε σχολιάσει ο στρατηγός Αϊφαντής όταν έλεγε ότι στην ουσία το κοινοβούλιο είναι η αρχηγή του κάθε κόμματος. Δηλαδή είναι 5 κόμματα, είναι 5 αρχηγοί. Στην ουσία, αν κάποιος θέλει να ελέγξει το σύνολο του κοινοβουλίου, ελέγχει τα 5 ονόματα, τα 5 άτομα. Διότι ο αρχηγός δημοκρατικά επιβάλλει αυτό που θέλει, ό,τι είναι αυτό, σε όλη την ομάδα από κάτω. Απειλώντας με διαγραφή, ναι, η αποκάλυψη, ναι, αυτό το ωραίο που διαφόρων. Το αυτό το ωραίο πώς το βλέπεις. Διαφωνεί ένας βουλευτής, τον διαγράφει το κόμμα. Η δημοκρατία πού μπορεί να είναι εκεί πέρα? Ποια διαγραφή? Εδώ πέρα έχουν απειληθεί, έχουν δωροδοκηθεί. Στο μνημόνιο πώς το υπογράψαν έτσι? 1000 υπόθηκαν. Ο ένας βγήκε και έλεγε φοβήθηκα παιδιά. Ο άλλος λέει κάτι λίγο μου τα μπερδέψανε. Οι περισσότεροι, το ακόμα πιο ωραίο ήταν, δηλώσανε δεν το είχαμε διαβάσει, δεν ξέραμε περί τίνος πρόκειται. Υπογράφεις λευκό χαρτί? Ναι, σε αυτό δεν πρέπει να υπάρχει γραφή παρανόμων που είχε στην αρχή Αθήνα? Εάν λειτουργούσε η δικαστική εξουσία, δεν θα έπρεπε κανείς από αυτούς να είναι ζωντανός. Ναι. Και δυστυχώς, επειδή βλέπουμε ότι η δικαστική εξουσία πλέον δεν είναι ανεξάρτητη και είναι παρακλάδι της πολιτικής εξουσίας, της εκτελεστικής δηλαδή και της νομοθετικής, των βουλευτών και του, και του Υπουργηλικιού, οφείλει σύμφωνα με το Σύνταγμα ο λαός να γίνει ο ίδιος δικαστής. Νομιμότατα. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει δικαστική εξουσία από τη στιγμή που το δικαστικό σώμα είναι υπό του Υπουργού Εθνικής, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι υπό του Πρωθυπουργού, δηλαδή είναι δυνατόν? Κάτσε, συγγνώμη, η δικαστική επειδή δεν το κατέχω εδώ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τι δικαίωμα έχει παρεμβάσεως στο δικαστικό σώμα? Ό,τι θέλει κάνει. Τότε τι ανεξάρτητη είναι η δικαστική εξουσία? Μα δεν είναι ανεξάρτητη, αυτό λέμε. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ναι, ναι, και δεν μόνο αυτό, το πάω λίγο παραπέρα. Η δικαστική, στην ουσία, εκτελούν νόμους οι οποίες έχουν γράψει οι βουλευτές. Δηλαδή, σου λέει ο δικαστικός, ναι, εμένα τα χέρια μου. Δεν συμμετέχουν στην εκπόνηση νόμων. Ναι, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει δικαστικό κόμμα. Αλλά μόνο στην εκτέλεσή τους και στην υπεράσπισή τους. Ναι, στην ουσία δεν υπάρχει δικαστικό κόμμα σώμα στην ουσία. Εφόσον ελέγχεται από τους πολιτικούς, πολιτική είναι στην όλη υπόθεση. Βασικά, και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να μην. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας μύθος στη Μικρά Ασία ότι όποιος λύσει το δεσμό που είχε φτιάξει ο βασιλιάς ο Γόρδιος, ο οποίος ήταν ένας άλυτος δεσμός, είχε δέσει ένα άρμα πάνω σε ένα στήλο, το οποίο δεν μπορούσε να λυθεί. Όταν κατέκτησε τη Μικρά Ασία ο Αλέξανδρος και είδε τον Γόρδιο δεσμό και του είπανε το μύθο ότι όποιος το λύσει θα είναι ο βασιλιάς Ασίας, τον εξέτασε, τον κοίταξε και έκανε αυτό που έπρεπε. Αυτό το πράγμα ήταν ένα χάος, ένα μπουρδέλο. Τι κάνεις ένα χάος και ένα μπουρδέλο? Του δίνεις μια σπαθιά, κόβεται και τελειώνεις. Και φτιάχνεις καινούριο δέσιμο μετά. Ναι. Πριν από 3 μέρες βρήκα στοιχεία τα οποία έψαχνα πολύ καιρό τώρα, τα οποία δεν πρόλαβα να στα πω, τώρα live, τα οποία θα αποδείξουν το παραμύθι που ζούμε της ψευτοδημοκρατίας και του ψευτοελληνικού κράτους. Λοιπόν, το ελληνικό κράτος δεν υπήρξε ποτέ, έτσι. Εννοείς μετά το 1934. 1934, ναι. Βρήκα στοιχεία και ΦΕΚ του 34, του 35, του 36, του 37, του 38, του 40, που λένε το εξής. Βασιλικό διάταγμα του Όθωνα. Όθωνας είναι Ότο, Ότομαν. Έχει σχέση με κάποιες, το παραβλέψουμε αυτό. Με κάποιες φυλές από Χαζαρία που πήρθαν πάνω και νομετέως πάντων. Λοιπόν, ας εμείνουμε στο ότι δεν ήταν Έλληνας. Ναι. Συνεχίζουμε. Αν και έφτιαξε κάποια ωραία κτίρια τέλος πάντων. Ναι. Μέχρι εκεί. ΦΕΚ το οποίο λέει, βασιλικό διάταγμα επαναλαμβάνω, δηλαδή Όθωνας 100%, που λέει ότι φτιάχτηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ήταν εξ αρχής ιδιωτική,
Τα βρήκα τα στοιχεία. Κάτσε, η Εθνική ή η Τράπεζα της Ελλάδος? Η Τράπεζα Ελλάδος ήρθε πολύ αργότερα, το 1928. Η Εθνική. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Σε ποιον ανήκε τότε? Ανήκε σε, λέει το ΦΕΚ μέσα, ότι δεν έχει, πολλοί μπερδεύονται και λένε ότι ήταν ο Γιώργος Σταύρος. Ο Γιώργος Σταύρος ήταν πρόεδρος. Άλλο πρόεδρος, άλλο ιδιοκτήτης. Ο πρόεδρος στην ουσία είναι ένας υπάλληλος. Οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος έγραφε μέσα το ΦΕΚ ότι όποιος θέλει να φανεί το όνομά του θα φαίνεται, όποιος δεν θέλει να φανεί δεν θα φαίνεται. Δηλαδή ανήκε σε πολλούς. Σε κάποιους ανήκε. Ναι, πες μου, ποιος είχε την πλειοψηφία των μετοχών. Αυτό σου λέω, ότι η πλειοψηφία των μετοχών δεν φαινόταν γιατί ο ιδιοκτήτης δεν ήθελε να φανεί. Ναι, ποιος ήταν. Όμως. Μη με σκάς, ρε άνθρωπε. Μάντεψε. Απορώ αρχίζει. Απορώ αρχίζει. Και τσίλτσε το τέλος. Αυτή. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν στοιχεία μέσα από το αρχείο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας ότι μετοχές είχαν οι τραπέζες Ρότσιλντς, το οποίο το κατήγγειλε και ο Σόρας, ο Αρτέμις Σόρας, έτσι. Α, ναι, συνεπούμπη στο ραδιόφωνο, κάτι είχε πει, αλλά... για το Σόρα, ναι. Λοιπόν, βρήκα επίσημα στοιχεία. Τέλος, δηλαδή αυτό που υποψιαζόμουν χρόνια και φαινόταν και δεν μπορούσα να το αποδείξω και μου λέγανε δεν έχεις την απόδειξη, άρα δεν ισχύει. Όχι, την απόδειξη δεν την είχα, ήξερα ότι ισχύει. Βρήκα την απόδειξη. Το 1841 ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και βρήκα το ΦΕΚ, δεύτερο ΦΕΚ, το οποίο λέει το εξής. Ότι βασιλικό διάταγμα πάλι του Όθωνα, που λέει ότι επιβάλλεται ότι το νόμισμα, όλα τα νομίσματα τα υπόλοιπα πάνε στην άκρη. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπόλοιπα νομίσματα ως ανταλλακτικό μέσο στην Ελλάδα. Από και τα ξένα εννοείς. Ναι, και επιβάλλεται, ναι, διαρροπάλου εντός εισαγωγικών, έτσι, με το ζόρι να νομιμοποιείται το νόμισμα που κόβει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ναι, η Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή, η τράπεζα αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα κοπής χρήματος. Αυτό που είχες πει το προηγούμενο για τα κράτη. Αποκτά, ναι, το δικαίωμα η Εθνική Τράπεζα. Αποκλειστικό δικαίωμα και απαγορεύει. Με τα δάνεια και. Αυτό είναι το δεύτερο. Δηλαδή, το κράτος, το οποίο υποτίθεται είναι ελληνικό. Δεν έχει δικαίωμα κοπής χρήματος. Δένει ότι νομίζοντας χρήμα θα έχουμε αποκλειστικά και με το ζόρι από μια ιδιωτική τράπεζα που λέγεται Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι μέσα η Ρότσιλντς. Και βλέπεις μετά στο χρονολόγιο το τι δάνειο έχει ρίξει αυτή η τράπεζα και το που ήταν από πίσω, θα πάθεις πλάκα. Νίκο, η Fed στην Αμερική πότε άρχισε να... πότε πήρε τα ενία αυτή της κοπής νομιζάματος? 1913, 15, 18, εκεί γίνονται οι διαβουλεύσεις στην Αμερική. Ως τότε ποιος το ξέρετε? Ως τότε υπήρχαν πολλά... έχω ανεβάσει ένα ντοκιματρή που λέει τη ιστορία του δολαρίου. Ναι. Αυτό μέσα λέει ότι υπήρχαν πολλά δολάρια σε πολλές πολιτείες και ήταν λίγο ένας ψιλοχαμός. Μέχρι από το 1913 μαζευτήκαν κάποιοι γνωστοί τραπεζίτες, Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Μόργαν, Βάρμπουργκ και όλοι αυτοί γνωστοί, να βρουν τρόπο ώστε να μαζέψουν την εξουσία σε μία τράπεζα. Συγγνώμη, το δολάριο δηλαδή ανά πολιτεία ήταν διαφορετικό τότε? Ναι, υπήρχαν... δεν ξέρω κι εγώ πόσες διαφορετικές εκδόσεις δολαρίου. Ο καθένας έβγαζε ένα δολάριο. Αυτό πώς έγινε, έτσι από ατύχημα έγινε? Αυτό το χάος. Χάος υπήρχε, δεν υπήρχε κράτος ενιαίο. Ήταν λιγάκι φλούτα πράγματα. Κάτσε, είχαν πέρασει τόσες δεκαετίες από τον εμφύλιο. Ναι, κι όμως. Εγώ λέω ότι κάτι βρωμπά εδώ πέρα, γιατί ήταν έτσι. Διέργε, βασίλευε πρώτα, μετά ανάγκη για ενοποίηση, υπό. Πρόσεξε μου μια λεπτομέρεια. Πότε κάνουν την ανάγκη για ενοποίηση? Σου δημιουργούν ένα πρόβλημα για να πιστεί ο κόσμος ότι ναι, παιδιά, κοιτάξτε εδώ, για να μην ξαναυπάρξει αυτό το κακό πράγμα που έγινε, πώς έγινε, δεν το εξετάζουμε. Δεν μου λες, εδώ στην Ελλάδα γινόταν, φαντάζομαι, υπήρχε πάλι χάος. Περίμενε, πριν να το ολοκληρώσουμε. Πατάνε πάνω σε ένα δημιουργημένο πρόβλημα που δεν σου εξηγούν πώς έγινε αυτό το πρόβλημα. Κρίση σου λέει, έτσι αόριστα, δεν ξέρουμε πώς είναι η κρίση, έπεσε από τον ουρανό. Και επειδή να μην ξανασύμβει αυτό το πράγμα, κάνουμε μια ενοποίηση, ρε παιδί μου, για να ελέγξουμε και καλά τους κακούς αόρατους εχθρούς. Αυτό το πράγμα έγινε και με το δούνου του, έγινε με την Παγκόσμια Τράπεζα αργότερα. Το ίδιο ακριβώς κόλπο. Καλά, τώρα είναι, τότε ήταν ουσιαστική κρίση. Όταν έχεις διαφορετικά νομίσματα και δεν υπάρχει currency, κρίση, όταν δεν υπάρχει αντιστοίχηση σε νομίσματα, γίνεται χάος. Αντιστοίχηση μεταξύ... Υπήρχε τότε αντιστοίχηση το 1941. Όχι, εγώ σου λέμε τώρα για το δολάριο.
στο δολάριο που υπήρχαν πολλά δολάρια, υπήρχαν τρόποι να βγάλει άκρη. Εκεί πέρα ήταν το ίδιο νόμισμα. Λίγο δεν μπορούσε να έχει άλλη αξία τη Αριζόνα στο δολάριο και τη Καλιφόρνια. Αυτό το πράγμα συνέβαινε. Ένα δολάριο εκεί μπορεί να κάνει 3 δολάρια σε άλλη πολιτεία. Ήταν ένα πρόβλημα το ανταλλακτικό αυτό το μέσο. Αλλά για να γυρίσουμε στην Ελλάδα, ο νόμος επέβαλε ότι. Θα τα φέρω μια μέρα και το φέκα να το διαβάσουμε εδώ πέρα, να το δούμε live, το βασιλικό διάταγμα. Ότι μόνο αυτά τα λεφτά της τράπεζας συγκεκριμένης επιτρέπονται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα ως επίσημο νόμισμα. Δηλαδή, πού μπορεί να το δει κάποιος το φέκα, αν θε, το δεν τα έχω ανεβάσει ακόμα. Θα κάνω ένα μεγάλο άρθρο στο Κνωσόπολης, το οποίο θα έχει την ιστορία των Ρότσιλντ και από εκεί από και μετά τη σχέση τους με την Ελλάδα. Από επίσημα στοιχεία του Συμβουλίου του Εβραϊκού λέει ότι μαζί με την κουστοδία του Όθωνα μετά πολύ ήρθε ο Μαξ Ντε Ρότσιλντ. Βρήκαμε ΦΕΚ. Το οποίο. Μόλις ήρθε ο Όθων, κάτσε να τα κάνουμε πιο καθαρά για τους θεατές που ακούν. Ναι. Όταν ήρθε εδώ πέρα ο Όθων, ναι, ήρθε μαζί με τη συνοδεία του και ο Ρότσιλντ. Ο Μαξ Ντε Ρότσιλντ. Το Ντε σημαίνει ότι είναι από Γαλλία μεριά. Έτσι. Απόγονος του Γιάκομπ. Γιατί όπως όταν δεν ξέρει, αν ενημερώνουμε τώρα ότι υπήρχε ο παππούς Ρότσιλντ, ο πατέρας Ρότσιλντ, έκανε 5 παιδιά. Ήταν με έδρα Φραγκφούρτη. Μην αναλύουμε τώρα το γενεαλογικό τους δέντρο. Έχει σημασία. Γιατί με τα στοιχεία που βρήκα και θα βανούν, θα καταλάβουν, δηλαδή ο κόσμος θα δει, θα λάβει υπόψη του την ολοκληρωμένη εικόνα του ότι ποτέ δεν υπήρξε ελληνικό κράτος. Είναι κωμωδία το συζητάμε. Είναι κωμωδία το συζητάμε αυτό το πράγμα. Κάτσε, εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέσα στο 19ο αιώνα, φτιάχτηκαν αρκετά κράτη. Ανεξαρτοποιήθηκαν αρκετά κράτη. Ανεξαρτοποιήθηκαν. Σε αυτά τι έγιναν. Το ίδια κομπίνα έγινε, φαντάζομαι. Και να μην έγινε τότε, έγινε μετά. Με την τράπεζα, για να τα πάρουμε τη σειρά. Εθνική Τράπεζα υπάρχει μέχρι το 1928. Το 1928 δημιουργείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή που είναι κάτω στο κέντρο. Και γιατί τη φτιάξανε. Ποια είναι η διαφορά του. Θα μου πεις τώρα, γιατί να την αλλάξουν, να αλλάξει ο Μανώλης. Αυτό τον ίδιο ιδιοκτήτη είχε. Ναι, η διαφορά είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες πια. Δεν υπήρχαν. Οι Έλληνες στην Εθνική Τράπεζα, ξεκινώντας, υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες. Σαν μέτοχοι. Ναι. Στο καινούργιο το πανηγύρι. Δεν υπήρχαν μέτοχοι. Η οποία τράπεζα μπαίνει κατευθείαν υπό τη Παγκόσμια Τράπεζα. Και του Δημοτού. Σαν κλόνος, έτσι, σαν ένα παρακλάδι. Το ίδιο πράγμα συνέβη και σε πάρα πολλές χώρες. Άλλωστε, για όσους δεν γνωρίζουν, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Πρώτος, στην ουσία, αυτό το νόημα είχε. Να δημιουργηθεί το League of Nations, που μετά έγινε ο ΟΗΕ, όλο στοιχείως έγινε δωρεά του οικοπαίδου από τον David Rockefeller, Παγκόσμια Τράπεζα Δουνουτού, να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα, ΟΗΕ, το δεύτερο και το δικαστήριο της Χάγης το τρίτο. Κάνουν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ούτως ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα οικονομικό αφενός. Τον δεύτερο. Και στον πρώτο. Να δημιουργήσουν πρόβλημα οικονομικό ούτως ώστε να πείσουν τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, για να είμαστε πιο ισχυροί, να μην αυτό, να μην έχουμε ένα καλύτερο αύριο, ελάτε όλοι υπό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ταυτόχρονα στον ΟΗΕ. Το ίδιο παραμύθι. Για να μην υπάρχουν πόλεμοι και να μπλα μπλα μπλα, ελάτε όλοι στην ΟΗΕ. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μισοί μπήκαν στο League of Nations τότε και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Οι μισοί δεν μπήκαν όμως. Δεν πειράζει. Κάνανε ένα Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά μπήκαν όλοι. Η Ελλάδα από την πρώτη φάση, επί Βενιζέλου, ο Βενιζέλος έβαλε κατευθείαν την υπογραφή του, δημιουργήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πήρε τη σκυτάλη από την Εθνική Τράπεζα της αποκλειστικότητας σκοπής του χρήματος σε αυτή τη χώρα και συνεχίστηκε το πανηγύρι. Σε αυτά που βρήκα εγώ, μέσα από το αρχείο της Εθνικής, αν δείτε, θα τα πούμε, θα κάνουμε εκπομπές γι' αυτό, το τι έχει χρηματοδοτήσει. Δεδομένου ότι σου δίνω εγώ λεφτά και εσύ δεν έχεις να με το πληρώσεις, άρα θα σε αγοράσω, δηλαδή είναι δεδομένο ότι η χρηματοδότηση του εγωικών σημαίνει ότι θα σε αγοράσω. Αναρωτιέσαι τι έγινε τώρα εδώ, ποιο ελληνικό κράτος. Μιλάμε ήταν πίσω από κάθε χρηματοδότηση μεγάλου έργου.
Αυτό που σημαίνει ότι κάνει κουμάντα αυτό το μεγάλο έργο. Σε κάποια σημεία, βέβαια, το χρονολόγιο λέει ότι το κράτος, επειδή δεν μπορούσε να αποπληρώσει ένα μέρος, χαίρομαι πολύ, πώς θα ήταν δυνατόν να αποπληρώσει, έγινε ανταλλαγή με ομόλογα. Δηλαδή, η τράπεζα πήρε μια ολόκληρη ιστορία, θα τα πούμε αναλυτικά. Νίκο, μην τα πολύ αναλύουμε όμως, γιατί αυτά τα τραπεζικά είναι αρκετά μαύρα. Δεν είναι, ναι, ένα και να κάνει δύο. Είναι μαύρα. Εφόσον υπήρξε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άνοικε σε ιδιώτες και δι στους Ρότσιλντ, δεν υπήρξε ποτέ ελεύθερη Ελλάδα. Ποτέ δημοκρατία. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένα κράτος από τη γέννησή του. Αλλά το δημοκρατία δεν το μιλάει. Ναι. Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος από τη γέννησή του να χρωστάει σε κάτι ιδιώτες και να λέγεται ελεύθερη χώρα ή κράτος. Κράτος είναι κάτι συγκεκριμένο. Κράτος και δημοκρατία είναι δύο έννοιες οι οποίες πολύ στενά μεταξύ τους δεμένες, οι οποίες είναι άκυρες στην περίπτωση του όταν κάποιος χρωστάει λεφτά σε έναν ιδιώτη, σε μια ιδιωτική τράπεζα και δει το κράτος να είναι ελεύθερο. Για να υπάρχει δημοκρατία σε ένα κράτος, εννοείται ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Τελείως. Αυτόνομο. Ανεξάρτητο. Ναι. Και στα πλαίσια του ανεξάρτητου σημαίνει οικονομικά. Δηλαδή, είναι από τις πρώτες προϋποθέσεις η οικονομική ανεξαρτησία ενός κράτους για να είναι πραγματικά ελεύθερο. Ναι. Τι γίνεται όταν εμείς ξεκινάμε την ζωή μας σαν νέο κράτος και χρωστάμε σε μια ιδιωτική τράπεζα? Τρώμε φάπα. Σημαίνει ότι ποτέ δεν ήμασταν στην πραγματικότητα ελεύθεροι. Νίκο, να μπούμε να δούμε πώς έχουμε κάποιο μήνυμα να απαντήσουμε. Δεν έχουμε μήνυματα. Μπες να δεις εκεί πέρα στο παραθυράκι κάτω. Είδα, δεν έχουμε μήνυματα. Μπες λίγο να δεις. Είπαμε, δεν έχουμε μηνύματα, δες το. Δεν φτάνω εγώ. Να το ρε, να το. Βλέπεις κανένα μήνυμα εδώ? Εκεί είναι, είπαμε, δεν έχει. Πάμε κάτω. Ωραία, προχωρούμε. Λοιπόν. Πάμε στην Αθήνα να βάλουμε κανένα χρώμα ζωηρό, γιατί ναι, αυτά γιατί τα ροτ είναι πολύ τα μαύρα. Τα ροτ, τα κόκκινες ασπίδες είναι... Κόκκινα δεν είναι. Ναι. Μαυρογκρί είναι. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε ξαναπεί ότι στην Αθήνα η δημοκρατία είναι λίγο αλλοιωμένη έννοια στο σήμερα. Δικαίωμα στο κράτος και στη γνώμη είχαν οι Αθηναίοι πολίτες. Ο πολίτης είναι ένας τίτλος τον οποίο τον έχουν κάποιοι στην Αθήνα, όχι όλοι. Είναι οι αυτόχθονες ή αυτοί που έχουν σχέση... Το τι θα πει Αθηναίος πολίτης τον 5ο αιώνα π.Χ. φαίνεται ξεκάθαρα από τον επιτάφιο του Περικλέους, που εκεί πέρα κομπάζει ο Θουκυδίδης ουσιαστικά, και όχι τόσο ο Περικλής ο ίδιος, αν και τα ίδια ουσιαστικά αυτά που θα έλεγε ο Περικλής έχει γράψει ο Θουκυδίδης, που δείχνει ότι αισθάνονται ότι είναι οι μόνοι πραγματικά ελεύθεροι αυτοί που είναι κατεξοχήν πολιτισμένοι και διδάσκαλοι στους υπόλοιπους Έλληνες, αυτοί που είναι οι γενναιότεροι όλων των Ελλήνων, διότι ξέρουν γιατί πραγματικά πολεμούν για την ελευθερία τους, δηλαδή ξέρουν περισσότερο από τους άλλους τι πραγματικά ελεύθερον είναι. Εκεί πέρα είναι ένας ύμνος προς την αθηναϊκή δημοκρατική πολιτεία, ένας ύμνος στην ελευθερία. Βέβαια υπάρχουν και κάποια ψήγματα υπεριαλισμού, αλλά το γενικότερο πνεύμα είναι το φιλελεύθερο. Όχι με τη σημερινή έννοια του φιλελεύθερου, προς Θεού. Ναι. Σήμερα όλες οι έννοιες είναι αλλοιωμένες για τον εξάπλο λόγο. Διότι... Εγώ χρησιμοποιώ ελληνικά. Φίλος της ελευθερίας. Ναι. Τώρα το τι σημαίνει σήμερα στα... Η αλλίωση της έννοιας της δημοκρατίας... που φεύγουμε τελείως από το αθηναϊκό δεδομένο. Αυτό είναι το 18ο αιώνα. Των δημιουργών. Δηλαδή, δημοκρατία είναι κάτι συγκεκριμένο, όπως το ορίσαν οι δημιουργοί της. 10 πράγματα. Αυτά. Τελεία. Αν αφαιρέσεις ένα από αυτά, δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο. Τη δημοκρατία την όρισαν 4 άνθρωποι, ουσιαστικά. Ο Σόλων, ο Κλισθένιος, ο Φιάλτης και ο Περικλής. Ξαναπέστους αργά. Ο Σόλων, περίπου στο 600 π.Χ. Ο Κλισθένης περίπου στο 500 π.Χ. 510. 508-507. Ο Εφιάλτης στο 362 π.Χ. Και ο Περικλής. Προς Θεού δεν είναι ο Εφιάλτης των Θερμοπυλών. Ναι. Είναι Αθηναίος αυτός. Ναι. Και ο Περικλής το 495 με 329 π.Χ.
αυτοί κάναν τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και δημιουργήσαν αυτό το εκγεκατεμέ. Τις μεταρρυθμίσεις που χαρακτηρίσανε ουσιαστικά αυτό το κράτος, το αθηναϊκό, ναι, ως δημοκρατικό, mm-hmm, και ως προπύργιο της ελευθερίας, mm-hmm, της ανεξάρτητης και ελεύθερης σκέψης, mm-hmm, ένα κάστρο των επιστημών, γιατί και ο Αναξαγόρας είχε καταφύγει εκεί, και ο Ιπποκράτης, και ο χώριο του ίδιος ο Περικλής είχε γύρω του ένα σωρό πνευματικές προσωπικότητες, mm-hmm, τον περιστήγιζαν, ακόμα και τον ίδιο τον Περικλή, mm-hmm, ακόμα τον ίδιο τον Περικλή, τον ίδιο τον Σοκράτη, mm-hmm, ο οποίος λέγεται ότι είχε και φιλίες και με την Ασπασία ακόμα. Mm-hmm. Συνεπώς, το όλο περιβάλλον στην, mm-hmm, Αθήνα ήταν ένα περιβάλλον σχολείου. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Ήταν ένα είδος σχολείου, ένα ανθρώπινο σχολείο. Του τέστην ότι έχει και τα ελαττώματά του. Όμως ήταν ο τόπος που όλοι οι σοφοί, οι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής κατέφευγαν και εκεί πέρα ευδοκιμούσανε, γράφανε περισσότερα έργα, δοκιμάζανε περισσότερα πράγματα και προοδεύαν οι επιστήμες. Mm-hmm. Προοδεύαν τα μαθηματικά, προοδεύει η ιατρική, προοδεύει η φυσική, τα πάντα, όλες τις θεωρίες. Και αυτό ίσχυε σε μεγάλο βαθμό και τον 5ο αιώνα και γι' αυτό το λόγο έγινε ό,τι έγινε. Όλοι στην Αθήνα έρχονταν. Ήταν και ο Πλούτος, βέβαια, που είναι το πρώτο του. Από μία Αθηναίο ιδρύθηκε, αλλά στην Αθήνα ιδρύθηκε. Δεν ιδρύθηκε άλλο. Και το Λύκειο από μία Αθηναίο. Να βάλουμε τους φιλοσόφους έναν έναν. Λοιπόν, ο Σπεύσιπος, ο ανιψιός του Πλάτωνος, ήταν ο μόνος Αθηναίος. Εντάξει. Mm-hmm. Ο τρίτος κατά σειρά, ο Ξενοκράτης, ήταν από τη Χαλκιδόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια λεπτομέρεια. Η μαθηματική δεν του... Δεν ήταν Αθηναίοι πολίτες, έτσι. Ναι, ήταν μέτικοι. Ήταν μέτικοι. Δηλαδή, απλά είχαν Έλληνες, λεφτά και μπορούσαν να διαμένουν. Έλληνες από άλλη πόλη, η οποία διέμενα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, καλά, με το μετοίκιο, αλλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Τους φιλοσόφους, ειδικά αυτούς, δεν τους ενδιαφέρει να λάβουν μέρος στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Αυτοί είχαν πάει για να διδαχθούν, να μπορέσουν μέσα στην Ακαδημία, την Πλατωνική Ακαδημία, να βρουν απαντήσεις σε διάφορα επιστημονικά ερωτήματα. Και στα συμπόσια, βέβαια. Τέλος πάντων, η μαθηματική επίσης του Πλάτωνος, mm-hmm, και αυτή μία Αθηναίη ήτανε, η Στοά από μία Αθηναίο ιδρύθηκε, ο Επίκουρος επίσης, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν Αθηναίος, έγινε ένα φυτώριο επιστημών, βέβαια είχε και πολλούς Αθηναίους. Βέβαια. Το ζήτημα είναι ότι συγκέντρωσε και, mm-hmm, ο Περικλής ειδικά, mm-hmm, όλες τις πνευματικές προσωπικότητες της εποχής του, και την έφτιαξε σχολείο. Σήμερα τι πνευματικές προσωπικότητες έχουμε εδώ στο Δραγώνα. Αθήνα. Δραγώνα, Βερέμη, Τασόπουλο. Ποιο Τασόπουλο είναι το επιστημονικό τους έργο? Ποια είχε πει για το συνωστισμό στη Σμύρνη. Η Ρεπούση. Το τι γινόταν στην Επανάσταση. Ναι, αυτό ήταν από βουλευτή. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Βγαίνει τώρα ένα φρούτο και λέει ότι έγινε συνωστισμός στη Σμύρνη. Ναι, ενώ υπάρχει επίσημη διαταγή, έχουμε το έγγραφο, που γράφει «Σφάχτε τους Έλληνες, εκδικηθείτε». Να εκδικηθούν τι, που οι Ιώνες δεν λάβαν μέρος και στην Επανάσταση, πλην απειροελαχίστων εξαιρέσεων. Τα βίντεο που υπάρχουν, τα οποία δείχνουν ότι η Σμύρνη να καίγεται, δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας να πάει να της πει «Έλα εδώ». Συνωστισμός προκαλεί. Σε μια δίκη δεν παίζει μεγάλο ρόλο η φωτογραφία όσο οι μαρτυρίες. Όταν υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες αυτών που φεύγαν από τη Σμύρνη, ότι ήταν κατακόκκινο το λιμάνι από το αίμα, ότι είχε μέσα χέρια κομμένα, κεφάλια, ότι σφάζονταν σαν τα κουνέλια στην προκυμαία, ότι ακόμα και οι Γάλλοι τους ρίχνανε ζεστό νερό πάνω στα καράβια που ανεβαίνανε. Ή τους κόβαν τα χέρια. Είμαστε σοβαροί τώρα όταν έχουμε χιλιάδες μαρτυρίες? Δηλαδή τι, κάθονται και θα βγάλουμε ψεύτες τους Σμυρναίους που κατασφάζονταν, που τρέχανε πώς θα γλιτώσουν τη ζωή τους? Έχουμε αυτό το στοιχείο, έχουμε τις εικόνες από τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο YouTube άπειρα. Βάλτε Σμύρνη 1922 να δείτε τι δείχνει. Και φωτογραφίες. Είναι δεδομένο αυτό. Η ίδια, ξέρεις τι σου λέει,
που είναι και του Δημάρ, είναι και αριστερή. Σου λέει, εμείς, η δημοκρατία ανέχεται ακόμα και τους εθνικιστές. Εκεί που μιλάμε τώρα στην παράνοια. Ποια δημοκρατία... Μα ποιοι θα συντηρήσουν τη δημοκρατία αν όχι οι εθνικιστές? Μα εκείνη, εκεί πατάει στην άγνοια του πολύ κόσμου, που νομίζω ο πολύς κόσμος ότι η δημοκρατία σημαίνει ασυδοσία. Καταρχήν, γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει ελευθερία. Καταρχήν, για να μην μπερδεύουμε τους όρους, εθνικιστής και φασίστας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και η λέξη ίδια φασίστας είναι ιταλική, τέλος πάντων. Εθνικιστές ήταν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Το ότι ήταν εθνικιστές και ότι θέλανε να επεκτείνουν την Αθήνα ή κοιτάγανε με κάθε τρόπο να κοιτάνε το όφελος της Αθήνας, δεν θα πει ότι δεν ήταν δημοκράτες. Μην τον μπερδεύουμε το πολίτευμα. Αυτό... Μπορεί να είναι ο άλλος και δημοκράτης και εθνικιστής. Μπράβο. Αυτό το μπέρδεμα, ξέρεις ποτέ έγινε, στη Γαλλική Επανάσταση. Και δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιος ξεκίνησε την Γαλλική Επανάσταση, γιατί ο λαός απλά είναι λίγο αόριστο. Λοιπόν, κάποιοι που οργανώσαν την Γαλλική Επανάσταση περάσανε ιδέες σοσιαλιστικές, η οποία σοσιαλισμός σημαίνει διεθνισμός. Έτσι, είναι διεθνιστικό το πανηγύρι. Με αόριστες έννοιες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Σε ταξίδι μου πρόσφατο στο Παρίσι. Τι θα πει αόριστες έννοιες? Να σου πω ακριβώς. Στο Παρίσι υπάρχουν πολλά γράμματα. Δηλαδή αυτό που έκανε δηλαδή ο Ναπολέον που είχε κατακτήσει όλη την Ευρώπη και οι πόλεμοι που έκανε, τι ήτανε? Αυτό δεν ήταν εθνικισμός, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι ακριβώς περιείχε η διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης? Ναι, είναι λιγάκι αόριστα τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Ότι μου μοστράρουν την Μαριάννα, που είναι ένα άγαλμα το οποίο το ονομάζουν Μαριάννα, κρατάει και βάζει στο δεξί χέρι και ένα κλαδί ελιάς, δηλαδή Αθηνά με άλλα λόγια, Θεά Αθηνά. Και μου μοστράρουν τώρα δημοκρατία, αδελφότητα και δημοκρατία, αδελφότητα, αδελφοσύνη και ελευθερία. Η δημοκρατία όμως και η ελευθερία είναι αλλοιωμένες οι έννοιες. Δημοκρατία εδώ βλέπουμε στην αρχαία Αθήνα, το πολίτευμα, ήταν εθνικιστικό 100%. Λοιπόν, εδώ μου μοστράρουν ένα διεθνισμό. Δημοκρατία είναι να λένε όλη την άποψή τους. Όχι, στην Αθήνα, όπως την ορίσανε οι Αθηναίοι δημιουργοί, δημοκρατία είναι να πει ο καθένας άποψή του, Αθηναίος πολίτης. Απαγορεύεται διαροπάλου να μιλήσει μέτικος ή δούλος κάτσε, ή οτιδήποτε άλλο. Στη Γαλλία. Ένα λεπτό, κάτι πολύ βασικό που θέλω να πω. Εάν βρίσκανε κάποιον μη Αθηναίο πολίτη μέσα στην εκκλησία του Δήμου και τον πέρανε χαμπάρι, ξέρεις τι γινότανε? Τον παγλαρώνανε, του δημεύαν την περιουσία και τον κάνανε δούλο. Έπαθε στην τάξη του δούλου. Και αν έλεγε και τίποτα πολύ περίεργο, πήγε και για εκτέλεση. Οπότε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτό μας μοστράρανε εμάς. Αυτοί που ήταν πίσω από την Γαλλική Επανάσταση, το Μάρξ, είναι άλλο πράγμα. Ούτε το γαλλικό είναι, με συγχωρείς. Στη Γαλλία εκείνη την περίοδο, σε ποσοστό φαντάζομαι 99%, είχε Γάλλους. Οπότε είναι ίσοι όλοι οι Γάλλοι, σαφώς δεν υπάρχει αριστοκράτης και φτωχός, και μπορεί να εκφέρει ο καθένας τη γνώμη του. Ο κάθε Γάλλος πολίτης. Τώρα, αν υπάρχει και κατεστημένος κανένας Γερμανός ή κανένας Άγγλος, αλλάζει το πράγμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε τότε, αλλά. Δηλαδή, αν ήταν Γάλλοι. Όλοι οι Γάλλοι την καταγωγή. Προσθέτω. Όλοι οι Γάλλοι την καταγωγή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Έχουν ίσα δικαιώματα. Ναι, ίσες ευκαιρίες ανάρτηση στην εξουσία. Ναι, Γάλλοι υπολογίζονται όμως και κατάληψη αξιώματος. Και τις αψαπικίες. Τι. Γάλλοι λογίζονται και αυτοί που είναι αψαπικίες. Ενώ δεν είναι Γάλλοι στην πραγματικότητα. Ο Ζιντάν, ας πούμε, που είναι Μαροκινός, δεν ξέρω τι είναι. Γάλλος από εκεί, ας πούμε. Ναι, έχουν και τους απίκους. Ναι, τους δούλους. Περνάνε δηλαδή ένα πολύ ωραίο διεθνισμό, λίγο έτσι, ωραία, με ωραίο έτσι, αδελφότητα, σου λέει. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφωμένοι. Εντάξει, δεν είπαμε να σκοτωνόμαστε όλοι οι άνθρωποι, αλλά υπάρχει μια τάξη. Οι λευκοί γεννήθηκαν εδώ, οι μαύροι γεννήθηκαν εκεί, οι κίτρινοι γεννήθηκαν εκεί και οι κόκκινοι γεννήθηκαν εκεί. Ποιος θα φύγει? Αυτά η Γαλλία που πήγαινε και έκανε απικία και έφερε ως δούλους τους μαύρους εκεί. Ναι, πληρώνουν τα λάθη τους. Ναι, το ζήτημα γιατί με πληρώσουμε και εμείς τα δικά τους. Ναι, το θέμα είναι αυτό. Ότι μας δημιουργούν μια εικόνα λανθασμένη. Κάνανε αυτοί ό,τι κάνανε. Ναι, σαφώς και εκεί στη Γαλλία θα πρέπει να υπάρχουν μαύροι και άσπροι, γιατί έχουν πάει σε απικίες και οπότε οι απικίες ήρθαν στη Γαλλία ή στην Αγγλία.
Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ο διεθνισμός που περνάνε μέσω μιας αόρισης αδελφοσύνης. Αδελφοσύνη σου λέει, δεν ξέρω τι, ή το προλεταριάτο που λένε οι κομμουνιστές. Μια αόριστη αδελφοσύνη που δεν ξέρουν ούτε πώς λειτουργεί, ούτε τι αποτέλεσμα φέρνει. Κάτσε, κάτσε. Εννοείς, για να μην τα μπερδεύουμε, εννοείς αδελφοσύνη των λαών. Όχι αδελφοσύνη ανάμεσα στους πολίτες ενός κράτους. Αυτή μιλάει ανάμεσα... για αδελφοσύνη. Ναι, δηλαδή, τι όλοι είμαστε εδώ εννοούμε. Αδέρφια, ξέρω εγώ. Εννοείς δηλαδή, όπως το λέει εκείνο το ωραίο τραγουδάκι, αδέλφια, κίτρινα, λευκά και μαύρα. Μάλλον, κάτι τέτοιο θα εννοεί. Και το πανηγύρι αυτό μετά το πήρε ο Μάρξ και το κάνε. Φίλοι, ναι, μεταξύ μας όλοι. Όχι αδέλφια. Ναι, εγώ δεν λέω να σκοτωνόμαστε. Πρέπει να υπάρχει όμως τάξη. Είπαμε φίλοι. Όχι αδέλφια. Γιατί αδέλφια θα πει ένα πράγμα, Ξέρεις, δύο φίλοι δεν έχουν το ίδιο αίμα. Δύο αδέλφια έχουν. Ναι. Δεν έχουμε το ίδιο αίμα. Α, μπράβο. Και μια που το ανέφερες αυτό, ας πούμε κάτι συγκεκριμένο που έχει πολύ σημασία, που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και μπερδεύεται. Ακόμα και σε καθηγητής πανεπιστήμιου πήγα σε μια ομιλία και πέταξε κάτι και με κούφανε. Λοιπόν, Έλλην ή όποια άλλη φίλη, δεν έχει σημασία, ή Γάλλος ή οτιδήποτε άλλο, ορίζεται από τρία πράγματα. Είναι τρία συγκεκριμένα πράγματα. Είναι η φυλή, η ηθαγένεια, δηλαδή το αίμα. Είναι το ήθος, έθος, έθνος, δηλαδή η νοοτροπία που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά τα ορίζει ήδη ο Ηρόδοτος από πολύ νωρίς. Και η πατρίδα. Όμεμον, ομότροπον. Ναι, ναι, ωραία. Συμφωνούμε σε αυτά. Λέει και ο Ισοκράτης νομίζω το λέει στο... Το είχε πει έναν αιώνα πιο πριν, κοντά ο Ηρόδοτος. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουν τα ίδια ήδη θιέθημα. Ναι. Την ίδια θρησκεία δηλαδή και το ομόγλωσσον. Ναι, ωραία. Και το όμεμον. Ωραία. Την ίδια καταγωγή. Οπότε έχουμε όσον αφορά τη φυλή, το αίμα δηλαδή, η ηθαγένεια. Όσον αφορά τα ήθη-έθιμα, ήθη-έθος, έθνος. Και τη γλώσσα. Και η πατρίδα. Ναι, έθνος, ναι, και η πατρίδα. Πρέπει κάποιος να έχει αυτά τα τρία συγκεκριμένα για να λέγεται Έλληνας. Γιατί? Τι εννοείς την πατρίδα? Κοινή καταγωγή, γη των πατέρων. Αυτό είναι το όμεμον. Ναι, αλλά. Είναι συγκεκριμένο τώρα. Πρέπει να... Ο πατριώτης είναι. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει η λέξη. Ας πάρουν μια μηχανή του χρόνου και ας πάνε να παραπονεθούν στον Ηρόδοτο, ο οποίος ήταν μεγάλος υποστηρικτής της δημοκρατίας. Είχε προλάβει τη δημοκρατία του 5ου αιώνα πολύ καλά και την είχε γνωρίσει και τη λάτρευε. Να παραπονεθούν σε αυτόν και ας τον βγάλουν όπως θέλουν. Ναι, καλά, δεν μας ενδιαφέρουν τι θα πούνε αυτοί. Σημασία τι έχει το ότι είναι. Έτσι, και το γνωστό ότι ο καθένας βλέπει η δικιά του πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα είναι μία. Τώρα τι θέλει να βλέπει ο καθένας είναι άλλο. Έλληνα, ας πούμε, οπότε ορίζεται αυτός που έχει κοινό αίματος, έθνους και πατρίδας. Αυτά τα τρία πρέπει να υπάρχουν. Και τα τρία όμως. Γιατί άμα λείπει ένα από αυτά, χάνεται το σήμα. Δηλαδή, στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί Έλληνες σε αίμα. Σε έθνος όμως. Δεν ξέρουν αυτοί, γιατί είναι Τούρκοι. Αυτοί δεν μπορούν να του λογίσουν οι Έλληνες, γιατί αυτοί θέλουν να καταστρέψουν τον Ελληνισμό. Να προσθέσουμε κάτι όμως. Εάν λείπει ένα από αυτά, ας πούμε το όμεμον, και ο άλλος είναι αρκετά μορφωμένος, δηλαδή δεν είναι Έλληνα, αλλά είναι ελληνιστής, ναι. Μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αντιστοιχηθεί με τους άλλους, ναι. Αλλά. Αλλά εξυπακούεται ότι πρέπει τα άλλα δύο να τα κατέχει πολύ καλά. Όπως και να έχει. Όπως υπήρξαν ξένοι ελληνιστές, ναι. Φιλέλληνες, οι οποίοι αποδείχθηκαν πιο Έλληνες από κάποιους εδώ πέρα, όπως τους Μαυροκορδάτους ή άλλους. Κουντουριώτες κτλ. Ναι, συμφωνώ. Σαφώς. Αλλά αυτό όμως δεν τους κάνει Έλληνες. Ότι είναι φιλέλληνες. Υπήρξαν πολλοί φιλέλληνες. Ελληνιστές. Ναι, ελληνιστές. Υπήρξαν πολλοί. Και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε. Αυτό όμως δεν τους κάνει Έλληνες. Γιατί πετάχτηκε ένας έξυπνος, δεν ξέρω, να μην πω το όνομα τώρα στην τηλεόραση, και λέει: Να, ο Πακιστάνος λέει 42 χρόνια εδώ πέρα, λέει, δεν είναι Έλληνας αυτός. Δηλαδή, πόσο ηλίθιος μπορεί να συνάντησε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να. Μια παρεξήγηση που έχει γίνει, να το τονίσω, που λίγες φορές έχει διορθωθεί. Υπάρχει ένα κείμενο του Ισοκράτους που το αλλοιώνουν πάρα πολύ, να. Που λένε ότι η Έλληνας είναι αυτός που μετέχει της ελληνικής παιδείας. Είναι λάθος μεγάλο, γιατί απομονώνουν μια φράση μόνο. Ο Ισοκράτης εκεί πέρα λέει ότι για να είμαστε Έλληνες, παιδιά, δεν αρκεί μόνο η καταγωγή μας. Διότι, σαν να τους λέει, άμα είστε αμόρφωτοι και δεν έχετε επίγνωση της ελληνικής παιδείας, η οποία είναι τεράστια,
δεν φτάνει για να προσδιοριστείτε ως Έλληνες, διότι Έλληνας δεν είναι μόνο ένας όρος που χαρακτηρίζει τους κατοίκους μιας περιοχής, ενός γεωγραφικού τμήματος της γης. Είναι, όπως είπες εσύ πριν, ένας τίτλος. Ναι, είναι ένας τίτλος. Συνεπώς, για να ονομάζεστε Έλληνες με κεφαλαία, τους λέει ο Σωκράτης, πρέπει να μετέχετε Έλληνες και της ελληνικής παιδείας. Και της ελληνικής παιδείας. Λοιπόν, το πήρανε το κομμάτι, το τραβήξανε και το κάνανε όπως θέλουνε. Επειδή έχω ακριβώς αυτό το πράγμα, έχω όταν η ελληνική ανάλυση. Παιδεία, και ποιο είναι το σκεπτικό, ότι όταν η ελληνική παιδεία είναι δημιούργημα, είναι δημιούργημα παιδί του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής ψυχής, το να γίνει μέτοχός της ολικά ένας ξένος δεν είναι πράγμα εύκολο. Ακόμα και εν όλο, αν γίνει μέτοχος αυτής της παιδείας και αυτού του πνεύματος, και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να το διαιωνίσει αυτό στους απογόνους του και. Συνεπώς, γι' αυτό το λόγο είναι τόσο δύσκολο να είναι κανείς Έλληνας καθόλα, Έλλην καθόλα. Ναι, εύκολο δεν είναι. Επειδή το άρθρο συγκεκριμένο το έχει κάνει ανάλυση η Άννα Τζιροπούλου, η γλωσσολόγος, ποιο εννοεί τον Ισοκράτη? Τον Ισοκράτη, το συγκεκριμένο σημείο και λέει. Μα δεν χρειάζεται ανάλυση. Μια μετάφραση να έχεις ή να ξέρεις αρχαία, τέλειωσε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι το αναλύει σε πολύ ωραίο βαθμό. Κάποια στιγμή θα το φέρουμε εδώ πέρα να το διαβάσουμε. Ναι. Η οποία λέει, έχω και το βίντεο της ίδιας να λέει, ότι λέει ακριβώς το ανάποδο. Ότι επειδή μιλάνε κάποιοι ελληνικούλια, δεν σημαίνει ότι δεν τους κάνει Έλληνες αυτό το πράγμα. Έτσι. Ρε Νίκο, αυτό το λάθος το κάνουν και οι φιλόλογοι. Να πάμε. Καλά, ρε μεγάλε, φιλόλογος είσαι. Δεν έχεις διαβάσει τι λέει. Νίκο. Κοίτα πόσο ζωντανός είναι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε στο σήμερα. Εντάξει, ερχόμαστε στο σήμερα. Άσε τον 4ο αιώνα. Λοιπόν, πόσοι Έλληνες υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα? Σε σύνολο λίγοι. Δηλαδή, πόσους Έλληνες έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Έλληνες. Σε ρωτάω. Σου κάνω μία ερώτηση σαφή. Σαν αίμα. Σχεδόν όλοι. Ας το αίμα. Σαν ήθος, έθος, έθνος. Ας το αίμα. Ελάχιστη. Με ενδιαφέρει κυρίως το μότροπον. Πες μου, πόσοι είναι Έλληνες κατά το μότροπον? Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Σαν αίμα είμαστε. Σαν έθνος, ήθος, έθος, έθνος, δηλαδή στο μότροπον, πολύ λίγοι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είχε και στο μυαλό του Ισοκράτης, γιατί μην νομίζεις ότι τότε ήταν τον 4ο αιώνα που είχε έρθει ήδη η παρακμή τίποτα φοβερή οι Αθηναίοι. Σαν να τους λέει, όπως θα έλεγε σήμερα ένας απειβδισμένος, μοσχάρια, δεν φτάνει μόνο να μιλάτε ελληνικά, τα οποία μπορεί να μην τα μιλάτε και τόσο καλά, πρέπει να γνωρίζετε και τι εστί Ελλάς. Ναι, καλά, αυτό είναι ανέκδοτο τώρα. Απλά και πράγματα. Καλό θα ήταν να επαναληφθεί αυτή η ρίση και σήμερα. Ναι, το θέμα είναι ότι όταν καθόμαστε και μιλάμε, ρε παιδί μου, λέμε για την Ελλάδα κτλ. Δεν με εκνευρίζει που δεν ξέρει ο άλλος, με εκνευρίζει που θέλει να μάθει ο άλλος. Αυτό είναι που νευριάζει, που με κάνει και γίνομαι εξάλλως. Εντάξει, δεν είχες το χρόνο, δεν έτυχε, okay. Εγώ που τα έχω ψάξει και τα έχω έτοιμα, να τα δέστα. Με το που θα καθίσεις σε μια καφετέρια, θα ξεκινήσεις να μιλήσεις, να πεις δύο πράγματα, βλέπεις σαν τα μοσχάρια όλοι, ξέρεις, με ένα βαριεμένο ύφος και κοιτάνε από την άλλη. Και μετά σου λέει, γιατί πάμε εκεί που πάμε? Δεν μας πήγανε, επειδή ο κόσμος είναι ζών. Σε μεγάλο βαθμό αυτό μας πήγανε. Δεν μας πήγανε. Έτσι τους μάθανε. Ένα λεπτό. Αυτοί μπορεί να κάνουν τα σχέδιά του. Άκουσες τι είπες πριν. Ο εχθρός μπορεί να κάνει τα σχέδιά του. Αν δεν πιάσει σαν βάση τον κόσμο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο κόσμος είναι αυτός που θα δώσει δύναμη στον εχθρό για την κατάρρευση. Νικό, διαφωνώ. Άκουσες τι είπες πριν. Ότι εξ αρχής δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ναι. Συνεπώς, δεν υπήρχε στην ουσία ποτέ ελληνική παιδεία. Ναι. Λοιπόν, απελευθερώθηκε ένας Ρωμιογρεκύλος, ναι, το 1821-1829. Ναι. Παρέμεινε, έφυγε το Γρεκύλος, έμεινε Ρωμιός. Δεν έγινε ποτέ Έλλην. Πώς περιμένεις εσύ να συμπεριφερθεί ως Έλλην, να αγαπάει τη μάθηση? Μπράβο. Σου είπα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτοί κάναν τα σχέδιά τους. Δεν τα κάνανε μόνο σχέδια, τα πραγματοποίησανε σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί όποιος θέλει να ανοίξει βιβλιαράκια των αρχαίων Ελλήνων να διαβάσει και να ξεστραβωθεί.
Πώς δεν το κάνουν. Νικότα το βάζουν στο παιδί τα αρχαία ελληνικά, του διδάσκουν μόνο γραμματική και συντακτικό ή του κάνουν με πολύ άσχημο τρόπο τα πραγματολογικά σχόλια ενός κειμένου, ναι, και το κάνουν ουσιαστικά να μισεί αυτά τα όμορφα πολύχρωμα πράγματα. Ωραία. Είναι θέμα θέλησης. Και εμένα δεν μου άρεσαν τα αρχαία και εγώ τα συγγενούμε τα αρχαία. Βλέπεις. Αλλά όταν κάποια στιγμή κατάλαβα τι έγινε, τα λάτρεψα τα αρχαία. Αν δεν το καταλάβει ο άλλος. Γιατί να μην το καταλάβει. Εγώ τι γιατί να μην το καταλάβει. Γιατί είναι και λίγο προϊόν συγκυριών. Όχι. Επιλογή είναι. Δεν είναι επιλογή. Δεν εγώ είναι επιλογή. Είδα και λέω λάθος ήμουνα. Εσύ, πάω εκεί. Εσύ και εγώ ασχοληθήκαμε με την αρχαία Ελλάδα, ναι, επειδή έτυχε να βρούμε κάποιο βιβλίο, κάποιο άρθρο, κάποιο περιοδικό που ήταν καλύτερα γραμμένο. Είχαμε κάποια, συνέπεσε κάποια συγκυρία. Συγκυρίες και οι άλλοι έχουν. Δεν θέλουν. Δεν είναι απαραίτητο. Πήγαινε σε μια καφετέρια και πιάσε μια ωραία συζήτηση. Θα σε αποβάλουν από τη συζήτηση άμεσα. Θα γυρίσουν και θα κοιτάξουν μεταξύ των άλλων και θα λένε. Ναι, γιατί έτσι τι έκανε ο Παναθηναϊκός και τι έκανε ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, δεν είναι όλοι το ίδιο. Σαφώς και δεν είναι όλοι το ίδιο. Σαφώς και δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά έτσι τους έχουν μάθει. Όταν ο άλλος έχει στο μυαλό του από. Επιλογή είναι. Από μικρός το καράβι, τα καράβια και την μπάλα και το φαΐ και το κλαμπ και το χορό. Ο εγκέφαλός του έχει γίνει αληφή. Δεν χωράει για κάτι μεγάλο. Έχει πάει πολύ κάτω. Έχει, ναι, καρφωθεί στο έδαφος. Έχει καρφωθεί στο έδαφος. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι θέμα επιλογής. Διότι όλοι γεννηθήκαμε σε αυτό το σφάλμα και όμως υπάρχει ένα 1, 2, 3, 5% που σπάει αυτό το φράγμα και φεύγει από το ψέμα που ζούμε. Τη φάρσα που λέω εγώ. Τη ζούμε σε μια φάρσα. Ναι, αλλά όταν πάνε να φύγουν, πόναν τα μάτια του. Αρέσει να μένουν μέσα. Και κοιμούνται όρθιοι. Αυτούς πληρώνουμε όλοι. Και εντάξει, εμείς δεν τρέχει τίποτα. Πόσο θα ζήσουμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Θα ζήσουμε 100 χρόνια, 80 χρόνια. Εντάξει, τι έγινε. Θες. Ναι, 70, όσα θες. Δεν έχει σημασία. Αυτό που μας νοιάζει είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, ο εχθρός χρησιμοποιεί τα ζώα για να καταστρέψει την Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει από τότε. Και βλέπεις ακόμα και σήμερα. Αυτό που έχουν τόσα προβλήματα. Αιώνες ατελείωτος. Ναι, ναι, το θέμα είναι το εξής όμως, ότι τώρα υπάρχει πληροφορία. Ανοίγεις το ίντερνετ και τα βλέπεις όλα. Τα βρίσκεις όλα. Δεν είναι το 1900 που τι να ψάξεις και τι να βρεις. Τώρα η πληροφορία τρέχει. Και βλέπεις τον κόσμο να μην θέλει να μάθει. 8 ώρα. Τι 8 ώρα. Νικό. Για κοίτα την οθόνη. Έχουμε κάτι. Σε 5 λεπτά. Τι. Δεν έχουμε κάτι. Το βλέπω εγώ, μην ανησυχείς. Ναι, μας κάνει σήμερα ο Παναγιώτης που είναι μετά από εμάς. Εντάξει, έχουμε, θα μας δώσει 2-3 λεπτά παραπάνω. Να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα να δούμε 2 λεπτομεριούλες. Βασικές. Τις είπαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν είναι κακό να επαναληφθεί. Ότι αυτοί που είναι σήμερα αντίστοιχοι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι, μια αντιστοιχία, τότε δεν ήταν σε μόνιμες θέσεις. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες θα μπορούσαν να, να κληρωθούν από. Ξέρεσαι τον Περικλή που είχε επανεκλεγεί πολλές φορές. Ναι, και ο Κίμων είχε αλλά επανεκλεγεί. Αλλά αυτό υποτίθεται. Υπήρξε λόγος όμως. Όχι, ο λόγος ήταν ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Ναι. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα ότι οι θέσεις του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη περί Αρίστου είναι πάντα καλύτερες. Διότι καλή είναι η δημοκρατία. Αλλά άμα δεν υπάρξει ένας άριστος, Σόλων, Κλισθένης, Εφιάλτης ή Περικλής, δεν μπορεί να υπάρξει και δημοκρατία. Στην ουσία, ο άριστος κάνει κουμάντο. Γιατί σε κάποιο, στο Facebook κάπου είχα γράψει, δεν θυμάμαι γιατί πράγμα, και πετάγεται μία και λέει, ναι, αυτός δεν ήταν δημοκράτης. Έχουν συνδέσει δηλαδή, από την προπαγάνδα που τους τραβάει τηλεόραση, τη δημοκρατία με το καλό. Ο Περικλής. Ο Περικλής και οι άλλοι ηγέτες δεν επέβαλαν τη γνώμη τους. Ένα χαρακτηριστικό της δημοκρατίας ήταν το εξής. Ο πολιτικός άνδρας εκείνη την εποχή έπρεπε να είναι τρία πράγματα. Και αυτό ήταν και ο Περικλής. Ήτανε πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός. Τι θα πει ρήτορας. Τη ρητορική τη χρειάζονταν οι πολιτικοί για να πείσουν το λαό για το καλό ενός επιχειρήματος τους, ενός σχεδίου τους. Οι Αθηναίοι
μπορούσαν να πιστούν, μπορούσαν και να μην πιστούν. Επίσης υπήρχε και αντίθετη άποψη. Θα εξέφραζε μέσα στην εκκλησία ζωντανά την άποψη του Περικλής, θα είχε τους υποστηρικτές του. Απ' την άλλη θα υπήρχε ο αντίλογος, η αντίθετη πρόταση. Αν σε μια πρόταση που έκανε υπήρχαν πολλά τροτά, υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι, όπως ήταν οι αντιπροτάσεις που έκανε ο Κίμων. Από εκεί και πέρα, ο λαός κάτω που άκουγε αποφάσιζε για το ορθώνει όχι μιας γνώμης και την ψήφιζε, την μετέτρεπε σε ψήφισμα, προσωρινό νόμο δηλαδή, ή όχι. Δεν τους το επέβαλε κανένας, τους έπειθε δια της πειθούς. Ναι, ενώ σήμερα... Η οποία, σήμερα ακολουθούμε τα εξής, έχουμε τα εξής κανάλια. Πλήση εγκεφάλου, η οποία πλέον δεν πείθει κανέναν, επιβολή, που είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της δικτατορίας, απειλές, εμέσως ή αμέσως, και αυτό είναι όλο. Δεν ερωτηθήκαμε σε τίποτα. Λοιπόν, στην αρχή Αθήνα τους πρότεινε όπως γινόταν πάντα ένα ψήφισμα και αποφάσιζε ο ελληνικός λαός, από κάτω ο αθηναϊκός λαός, αν τους συνέφερε η πρόταση ή όχι, για να γίνει νόμος. Λοιπόν, σήμερα γιατί πράγματα μας ρωτήσανε, από όσα μας επιβάλλανε. Ναι. Εκτός ότι παραβιάσανε τελείως, παρανομήσαν τελείως, ξεσχίζοντας το Σύνταγμα της χώρας, σε τι ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός. Ναι. Η ηρωνία είναι ότι από το 1974 και μετά, που υποτίθεται η δημοκρατία στην Ελλάδα, η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει ούτε ένα δημοψήφισμα. Μας ρωτήσανε για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Μας ρωτήσανε για να μπούμε στο ευρώ, όχι. Μας ρωτήσανε για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν στο όνομα Μακεδονία, όχι. Μας ρωτήσανε για να, αν θέλουν να μπούμε στο Δουνουτού, όχι. Να μιλήσουμε για βιασμό της δημοκρατίας. Αν, αν η επταετία έσκισε τα ρούχα της γυναίκας, το μεγάλο τον ομαδικό βιασμό τον κάνανε οι επόμενοι. Πασόκ, Νουδού, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Συνασπισμός. Ναι. Το να μιλάμε τώρα κομμουνιστές και δημοκρατία είναι ανέκδοτο, έτσι. Λάος και όλοι τους. Σου λέω, αριστεροκομμουνιστές, είναι ανέκδοτο να μιλάμε για δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία όμως ούτε στους σοσιαλιστές, ούτε στους δεξιούς στην πραγματικότητα. Όλους δεν τους έβαλα πριν στο τσουβάλι. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Που είπες για την επταετία. Έσχισε τα ρούχα της δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία η δημοκρατία. Σημασία έχει αυτός που θα κάνει κουμάντο, αν κάνει σωστό κουμάντο ή όχι. Όχι, και ο ίδιος ο Παπαδόπουλος λένε ότι ετοιμαζόταν για εκλογές. Ο Παπαδόπουλος σαφώς και ετοιμαζόταν για εκλογές και είχε ορίσει εκλογές την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου του 1974. Εγώ αυτό που είπα το εξής, ότι δηλαδή σε τι βαθμό βιάσαν την Ελλάδα. Ο ένας, ας πούμε, σου λέω ότι σε έσχισε απλά τα ρούχα. Ο άλλος έκανε ομαδικό βιασμό. Μεταπολίτευση. Ένα λεπτό, να δούμε σωστά τα πράγματα. Ο Παπαδόπουλος δεν κατέστρεψε την Ελλάδα. Δεν είπα εγώ ότι έκανε κακό. Τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία, σωστά, μιλά. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σωστά. Ναι, συμφωνήσουμε. Το πολίτευμα. Λοιπόν, αυτό συνεχίζω και λέω ότι δημοκρατία δεν σημαίνει και καλά, κάτι καλό. Και μην καλό. Κάνει κανένας την εξυπνάδα και πει τίποτα για την Κύπρο, γιατί οφείλεται στην Αρσακιάδα. Στον Ιωαννίδη. Στην Αρσακιάδα και όχι εκεί. Ναι. Άλλο τρελό αυτό, θα τα συζητήσουμε και για την, την επταετία. Δεν έχουμε και χρόνο, ναι, πλέον. Πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε την έξοδό μας. Ναι, γιατί περιμένει και ο Πανελής με το... Πρέπει να καληνυχτήσουμε όλους τους θεατές μας. Ναι, ναι. Και την επόμενη Πέμπτη, ίδια ώρα... Θα και... επανέλθουμε δρυμύτεροι. Ναι, να πούμε τα δικά μας. Και να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οκ. Χαιρετούμε.